ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και για πρώτη φορά σφυρίζει στην αναμέτρηση. Ωραίο τσίμπημα, Ντιάκο, περνάει για τον Μποτεάκ, στην περιοχή το γύρισμα, ευκαιρία, ο Γκαζεύσκι θα σώσει την προσπάθεια από τον Ντιάκο. Εδώ από την παγιά του Γκόμετ, τσίμπησε ο Ντιάκο, πέρασε για τον Μποτεάκ, ο Γάλλος έκανε το γύρισμα με διπλή προσπάθεια, μάζεψε όμως το τελείωμα του Ντιάκο, ο Γκαζεύσκι. Έρχεται ο Φελίπε, κάθε την παγιά για να δούμε εδώ Θεοδόρου, προαμβαίνει και βγάζει άμυνα ο Χούμποτσαν. Κάποιους χώρους, κάθε την παγιά για τον Τσέμποβιτς, στην περιοχή ο Σέρβος, τα κουνάκι, Λέζιαξ, δεν θα μπορέσει εκεί, άνοιξε πολύ την μπάλα. Με τον Σεχού τώρα να ανεβαίνει από τα δεξιά η σέντρα, ο Γκαζεύσκι με δυσκολία, το σούτ που γίνεται, μαζεύει ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Γκόμεθ, ωραία για τον Λέζιαξ, το γύρισμα, η κεφαλιά του Σεχού, η μπάλα έξω στο 20, καλή στιγμή με τον Νιγηριανό για την Ομόνια, η κάθετη στον Τσέμποβιτς, συνεργασία στη συνέχεια του Γκόμεθ με τον Λέζιαξ, ο οποίος ήταν καλυμμένος, έκανε το γύρισμα από πίσω ο Σεχού. Η βαθιά μπαγιά εδώ που βγαίνει από μακριά προσωρινά. Η μπάλα το σου του Ντιάκο. Η μπάλα έξω. Και να περάσει έξω. Κοιτάξτε εδώ. Δεν το πολύ σκέφτηκε. Έκανε το σου του με το αριστερό. Πολύ κοντά στην εστία. Όχι όμως στα δίκτυα του Γκαζεύσκι. Παραμένει το 0-0. Ντένινγκ. Γκο. Το σου του Θεοδόρου. Η μπάλα έξω. Για η μπάλα και τελειώνει μια προσπάθεια. Ο κύριος Μπέρκ κυρίως, ο οποίος βλέπει τις προσπάθειες. Να δούμε εδώ τον Παπουλή, το σούτ που γίνεται με δυσκολία. Θα διώξει ο Γκαζεύσκι την παγιά του Γκόμες. Ο Παπουλής βρήκε χώρο, έκανε το σούτ με δυσκολία. Κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, καθώς όπως βλέπουμε άλλαξε πορεία η μπάλα. Θέλουν να μπερδέψουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, οι οποίοι στάθηκαν μπροστά από το τείχος. Ντιάκο εκτελεί, με γροθιές θα διώξει την μπάλα ο Γκαζεύσκι. Θα μιλάει για τον Παπουλή. Παπουλής, κάνει κίνηση ο Λέζιαξ. Ντιάκο, Παπουλή στην περιοχή, ευκαιρία εδώ. Ντιάκο, το πλασέ δεν πέρασε η μπάλα. Ο Φερέρ, η Ομόνια χωρίς αλλαγές. Ξανά ο Μποτεάκ. Μαϊσουράντζε θέλει να τον κλείσει. Το γύρισμα του Μποτεάκ. Ευκαιρία με τον Παπουλή. Το σουτ που γίνεται τον Γκαζεύσκι. Και εδώ είναι η μπαγιά του Μποτεάκ. Στην προηγούμενη φάση το σουτ του Παπουλή. Η μπάλα πάνω στον Γκαζεύσκι. Δεν σημάδεψε γωνία. Ωραία στον Παπουλή. Παπουλής ψάχνει χώρο. Αφήνει πίσω το σουτ που γίνεται από τον Γκόμες. Συρτό, αδύναμο. Παπουλής θέλει να περάσει το γύρισμα του Παπουλή, το σουτ που γίνεται με τη μία, η μπάλα έξω από τον Λοΐζου. Από την προσπάθεια όπως βλέπουμε του Παπουλή, ο Λοΐζου αφήνει στο Φελίπε. Φελίπε εκτός περιοχής ψάχνει χώρο για το σουτ. Φελίπε, το σουτ, η μπάλα κοντράρει στα χέρια του Φαμπιάνο. Μπαρπόσα, ωραία συνεργάζεται με τον Ντένινγκ. Το σούτ του Ντένινγκ, η κόντρα, Φελίπε, ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει, μπάλα έξω. Να κρατάει ωραία στον Τσέμποβιτς, Παπουλής, ευκαιρία το γύρισμα, δεν θα γίνει το 1-0. Δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα, την σέντρα και την κεφαγιά ο Ντούρης που πέρασε έξω. Ενώ προηγουμένως η παράλληλη παγιά του Παπουλή ο Ντούρης δεν πρόλαβε. Πιέζει και πιέζεται, αλλά κρατάει μπάλα, περνάει για τον Λοΐζου. Λοΐζου στην περιοχή, ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει, είναι αδύναμο η μπάλα στην αγκαλιά του Γκαζεύσκι. Θα αφήσει για τον Γκόμεθ, Παπουλής, περνάει ωραία πάνω στη γραμμή, κάνει το γύρισμα, ευκαιρία, ο Σεχού χαμένη, αλλά ψηλά η σημαία από τον βοηθό, τον Παπουλή και πολύ ορθά έπραξε ο Μιχάλης Μαρίνου. Μπουλαζίμις, η σέντρα εύκολα θα μαζέψει ο Φαμπιάν.
Είχαμε περισσότερα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Λοΐζου μπαίνει στην περιοχή. Ωραία κίνηση. Το σούτ που γίνεται τον Γκαζεύσκι ενστικτοδός. Θα διώξει σε κόρνερ. Παίρνει την μπάλα ο Λοΐζου. Ανάμεσα από δύο. Βρίσκει τρόπο να ξεφύγει από τον Μαϊσουράντζε. Φνιδιάσει τον Γκαζεύσκι. Τελείωσε το κόρνερ. Η κεφαλιά. Να τον γκολ. 1-0 με τον Τσέποβιτς. Να ανοίγει το σκορ για την Ομόνια στο 80. Ένα κουβάρι, οι παίκτες του Μπέρκ πανηγυρίζουν. Ξανά εδώ το φάουλ. Η μπάλα πέρασε αφού έγινε κεφαλιά από τον Γκόμεθ. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Γκόμεθ, ο Τσέποβιτς απλά βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή και έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα. Να δούμε πρώτη φάση πρωτού σου δώσω τον λόγο. Ο Λοΐζου πολύ ωραία μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σιρτό σου, την μπάλα στην αγκαλιά του Γκαζεύσκι. Ντούρις, η σέντρα, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει εκτός. Προλαβαίνει, θα κάνει το γύρισμα, Παπουλής, θα πέσει το σουτ που γίνεται, δοκάρει και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 από τον Λοΐζου. Αφήνει για τον Μπαρπόσα. Χαμηλά το γύρισμα που γίνεται, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Στο 91 η μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.